Σχέδιο το οποίο εγώ θα χαρακτήριζα σαν ολοκαύτωμα. Ό,τι υπάρχει υγιές ακόμα σε αυτή την πατρίδα, ό,τι ακόμα κινείται, γίνεται μία προσπάθεια να το ξεριζώσετε με το εν λόγω σχέδιο νόμου. Δεν είναι τυχαίο που το εν λόγω νομοσχέδιο θίγει γύρω στα 40 περίπου επαγγέλματα, δεν θα τα απαριθμίσω τώρα. Μετατρεπόμαστε δηλαδή σε μία χώρα ουσιαστικά καταναλωτών. Προσπαθείτε, κύριοι της συγκυβέρνησης, να ξεμπερδέψετε με δύο ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις τράπεζες, να δώσετε ουσιαστικά τις τράπεζες στο ιδιωτικό τομέα και σε συγκεκριμένους τραπεζίτες, και το δεύτερο να καταστρέψετε την παραγωγική βάση αυτής της χώρας. Κύριοι της κυβέρνησης, λέμε ότι θέλετε να τελειώνετε με τις τράπεζες και με το τραπεζικό σύστημα. Η ανακεφαλαιοποίηση που συνετελέστη ώστε να σταθούν στα πόδια τους οι τράπεζες, αυτή η ανακεφαλαιοποίηση έγινε με κεφάλαια του ελληνικού λαού. Το δημόσιο αυτή τη στιγμή αποκλείεται ουσιαστικά από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις τράπεζες. Δηλαδή, τι σημαίνουν όλα αυτά? Τα χρέη πάνε στο κράτος, τα κέρδη πάνε στους ιδιώτες και στους τραπεζίτες. Αυτοί που διασώσανε τις τράπεζες, ο ελληνικός λαός λοιπόν, θα πληρώσει και τις ζημιές. Ακόμα αυτή η διαδικασία εξυπηρέτησης του τραπεζικού κεφαλαίου, του εγχώριου και του ξένου είναι μια διαδικασία χρόνια που συμβαίνει στην πατρίδα μας και πριν ακόμα από τα μνημόνια, με τις συγχωνεύσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. Βέβαια, να μην μιλήσω και με το παιχνίδι που έχει γίνει με τα ασφαλιστικά ταμεία στις τράπεζες και μέσα από τις συγχωνεύσεις και μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, κάποιοι συγκεκριμένοι τραπεζίτες κέρδισαν. Μιλάτε αυτή τη στιγμή για την έκθεση του ΟΟΣΑ. Πίσω από τις θέσεις του ΟΟΣΑ ουσιαστικά κρύβονται πολυεθνικές. Πλήρωσε ο ελληνικός λαός, πληρώσατε τον ΟΟΣΑ για να βγάλει μία έκθεση που είχατε ήδη εσείς προαποφασίσει τι θέλετε να κάνετε και έπρεπε να έχετε την νομιμοποίηση από τον ΟΟΣΑ. Έναν οργανισμό εφαρμογής ουσιαστικά νεοφιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών, ο οποίος οργανισμός πώς μπορεί να τοποθετηθεί επιστημονικά, πέστε μου, για την ποιότητα του ψωμιού, παραδείγματος χάριν, για την ποιότητα του γάλακτος, τον οποίο θα καταναλώνει ο ελληνικός λαός? Όχι βέβαια. Οι στόχοι σας ουσιαστικά ήταν άλλοι. Οι στόχοι σας ήταν και είναι η καταστροφή της παραγωγικής βάσης της χώρας, η εξαφάνιση της κτηνοτροφίας ουσιαστικά αν περάσουν τα μέτρα που προωθούνται για το γάλα, μακάρι να μην γίνει αυτό, και βέβαια η εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα με αυτόν τον τρόπο που εσείς θεωρείτε θεμελιώδη. Επίσης, με τα μέτρα για το ψωμί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξαφανίζονται ουσιαστικά, μάλλον χτυπιούνται σημαντικά γύρω στις 15.000 μικρές επιχειρήσεις, όπου εργάζονται 140.000 εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα και ευνοούνται αλυσίδες. Άλλωστε, η πολιτική σας και μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο φαίνεται ότι είναι η εξαφάνιση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Εδώ θα ήθελα να πω βέβαια και σε σχέση με το θέμα του ψωμιού ότι και τα ασφαλιστικά ταμεία χτυπιούνται συγκεκριμένα και μετά το χτύπημα του PSI μέτρα που υπάρχουν μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά δίνουν τη χαριστική βολή στα ασφαλιστικά ταμεία. Μιλάτε τώρα για το πλεόνασμα. Εμείς το ονομάζουμε ματωμένο πλεόνασμα. Θα μοιραστεί, λέτε, στους ευπαθείς και στους ένστολους. Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία, κύριοι της κυβέρνησης, με τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας. Παρά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, που έτσι βγήκε και Πρωθυπουργός ουσιαστικά το 2012, ότι από το 9 αποκαταστήσει μάλλον τους μισθούς στο επίπεδο του 9, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 300.000 εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας και συνταξιούχους, στους οποίους θα δώσετε ένα φιλοδόρημα. Εγώ θα πω όμως ενδεικτικά με τι κριτήρια θα δοθεί αυτό το φιλοδόρημα, που ουσιαστικά θα περιοριστεί πάλι σε λίγους. Ενδεικτικά αναφέρω στο πυροσβεστικό σώμα, τους 8.000 περίπου εργαζόμενους, οι 1.400 το πολύ να πάρουν αυτό το βοήθημα. Βέβαια, από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα θέμα και με τα ασφαλιστικά ταμεία και της ελληνικής αστυνομίας, με την κατάργηση των πόρων, που δεν θα αναφέρω λόγω χρόνου, με
την αναστολή συγκεκριμένων κρατήσεων, το ταμείο τους, παραδείγματος χάρη το ΤΕΑΠΑΣΑ, θα υποστεί σοβαρές μειώσεις. Καταργείται επιμελητήρια. Θα καταθέσω εδώ την έκθεση του ΓΕΟΤΕΕ, το γράμμα του ΓΕΟΤΕΕ, την επιστολή που ένας οργανισμός, ένα επιμελητήριο ουσιαστικά, σύμβουλος του κράτους πάνω στο θέμα της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης, ουσιαστικά με τα μέτρα αυτά, τη μη υποχρεωτική εγγραφή, καταργείται. Και κλείνοντας, θα πω δύο λόγια για την ενέργεια, το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Πέρα από αυτά τα οποία προωθούνται μέσα στο νομοσχέδιο για τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, πολλοί είπαν πολλά για αυτό το ζήτημα, που δείχνουν και την άναρχη και χωρίς σχέδιο ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα αυτό. Εγώ θα ήθελα να βάλω ένα ερώτημα. Μιλάτε για επενδύσεις. Ποιος επενδυτής, γιατί δεν είναι μόνο οι μικροί. Εδώ έχουμε επιστολές και από εταιρείες που επενδύουν σε βιοαέριο. Ποιο επενδυτικό περιβάλλον είναι αυτό που πάτε να δημιουργήσετε όταν αναδρομικά καταργείτε συμβάσεις, συγκεκριμένες ταρίφες? Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ανάπτυξη. Μήπως θέλετε ουσιαστικά το συγκεκριμένο κλάδο, ενώ αναφέρομαι ειδικά στο βιοαέριο, που πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, ουσιαστικά είναι λίγες οι εταιρείες οι οποίες επενδύουν και με το κούρεμα ουσιαστικά δεν θα έχει μεγάλο όφελος. Τι όφελος θα έχει ο ΛΑΓΙΕ? Μήπως θέλετε να το καταργήσετε συγκεκριμένα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν θέλετε κάποιο κομμάτι αγροδιατροφικών, κτηνοτροφικών προϊόντων και υποκατάστατα αγροκτηνοτροφικά και με αυτό κλείνετε. Και διαχείριση βιομηχανικών προϊόντων ουσιαστικά να αξιοποιούνται? Μήπως θέλετε μέσα στα σχέδια για ΣΔΙΤ που προωθείτε σε όλη την Ελλάδα για τη διαχείριση απορριμμάτων να έχουμε ακόμα περισσότερα απόβλητα και απορρίμματα? Όλα αυτά τα πράγματα, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι και μάλλον κύριοι της συγκυβέρνησης, οδηγούν σε κάτι. Οδηγούν στο ότι αυτό που είπα στην αρχή, θέλουμε μία χώρα καταναλωτών. Αλλά αυτές οι πολιτικές θα κάνουν τον ελληνικό λαό να μην είναι ακόμα ούτε καταναλωτής. Άρα αυτές οι πολιτικές πρέπει να ανατραπούν, να μην ψηφιστεί αυτό το πολυνομοσχέδιο και βέβαια αυτή η κυβέρνηση κάποια στιγμή να φύγει. Η μεγάλη ανατροπή πλησιάζει. Παρακαλώ τους συναδέλφους που μένουν να μιλήσουν.